αμέσως μετά τα τέμπη διαμορφώθηκε ένα έδαφος ο καθένας να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει. Και να επικαλείται μια, ένα παράδεισο που δεν υπάρχει. Και μόνο ένα στοιχείο ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν γίνει το 2021 μόλις 1.367 σοβαρά δυστυχήματα με 670 νεκρούς αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση. Είπαμε και πριν για τα, Τώρα πρόσφατα, δυστυχήματα στη Χάγη, στην Κολονία, στη Βέρνη. στη Χάγη, στην Κολονία, συγγνώμη, την περασμένη εβδομάδα, ένα συνεργείο αποκατάστασης βλάβης, ενώ έκανε τη δουλειά του, ήταν αόρατο από τα συστήματα ασφαλείας, ακούστηκαν και προβλήματα στα φρένα και βρέθηκαν δύο νεκροί, και οι συνάδελφοί τους με κλονισμένη και την ψυχική του υγεία και συνολικότερα ήταν και τραυματίες. Τα λέμε αυτά γιατί ε, η κατάσταση είναι πολύ τραγική. Και να το πούμε και με στοιχεία, με βάση το τελευταίο ε, ενημερωτικό δελτίο της Κομισιόν, για, όσον αφορά την εγκατάσταση του πρώιμου συστήματος γεωτοπισμού και επιβράτηση της ταχύτητας, δηλαδή το λεγόμενο ETCS, που ο προσανατολισμός είναι μέχρι το 2030 να εγκατασταθεί. Στη Γερμανία έχει εγκατασταθεί το 3%, στη Γαλλία το 9% και στην Ιταλία το 11%. Τα λέμε αυτά γιατί δεν μιλάμε καν για την εγκατάσταση του ολοκληρωμένου διευρωπαϊκού συστήματος που προβλέπεται να εγκατασταθεί συνολικά το 2050 και στο κεντρικό και στο υπόλοιπο δίκτυο. Τι σημαίνει αυτό, ότι και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διαπιστώνει ε, το γεγονός πιο ότι ακριβώς η απελευθέρωση των αγορών, το γεγονός ότι θεωρούνται δαπανηρά και ότι οι επενδύσεις δεν αποφέρουν τα αναμενόμενα κέρδη για τα μονοπόλια, ε, ακριβώς πάει παραπίσω το 2030, το 40 και το 50 την εγκατάσταση αυτών των συστημάτων και η ίδια μάλιστα στο ίδιο ενημερωτικό δελτίο το περιγράφει και ως Φαύλος κύκλος. Δηλαδή, οι όμιλοι που έχουν τις ε, υποδομές και τις δράγες... ...δεν βάζουν τα καινούργια συστήματα ε, τηλεδιοίκησης. Ε, οι δε όμιλοι που έχουν τα βαγόνια που και αυτοί έπρεπε να έχουν αντίστοιχο προσανατολισμό... ...να αλλάξουν τις τεχνολογίες και να βάλουν τα σύγχρονα... και αυτοί βλέπουν ότι δεν χρειάζεται να τα βάλουν γιατί λειτουργούν με τα παλιά. Έτσι ανακυκλώνεται ένας φαύλος κύκλος και πρακτικά θα συνεχίζουμε να θρυνούμε θύματα με μαθηματική βεβαιότητα και από αυτή την σκοπιά σήμερα νομίζουμε ότι έχει αξία να σημαδευτεί συνολικά όλος αυτός ο δρόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της απελευθέρωσης των σιδηροδρόμων, τις λογικής ότι πρέπει να υπάρχει κατάτμιση του έργου στο βαγόνι ή τη ράγα με άλλους ομίλους, εργολάβους να μπλέκουν, άλλα συστήματα και να μην υπάρχει στοιχειώδης διαλειτουργικότητα ανάμεσα στα συστήματα αυτά, σοβαρά ζητήματα ασφαλείας λοιπόν και συνολικότερης λειτουργίας που δείχνει ακριβώς ότι αυτός ο δρόμος που ακολουθήθηκαν με, τις τέσσε... με τέσσερα πακέτα οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επιζήμιος, είναι επικίνδυνος και ακριβώς όλα τα κόμματα που τον έχουν ψηφίσει, στηρίξει και συνεχίζουν να τον υπηρετούν. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, μέρα 25, όπου όλοι μιλήσαν και για την ιδιωτικοποίηση και για την κατάτμιση και για την απελευθέρωση των αγορών, έχουν τεράστιες ευθύνες και από αυτή τη σκοπιά σήμερα είναι κέριο ζήτημα και είναι και κριτήριο ψήφου για έναν κόσμο που βγήκε στο δρόμο, διαδήλωσε, πάλεψε κατά εκατοντάδες χιλιάδες που βρέθηκαν στο δρόμο και έθεσαν το κρίσιμο δίλημα τα κέρδη ή οι ζωές μας, να συνεχίσουν αυτόν τον αγώνα και στην κάλπη με ισχυρό ΚΚΕ, αλλά και το επόμενο διάστημα γιατί αυτός ο δρόμος πάει πολύ μακριά. Σε σχέση με την ερώτηση που έγινε, ε, ουσιαστικά ε, αποδεικνύεται από τα στοιχεία όχι μόνο τα δικά μας αυτά που μπορούμε να συγκεντρώσουμε και έχουμε τη δυνατότητα να τα παρακολουθούμε αλλά κυρίως από τα στοιχεία που η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, διαμορφώνει και ενημερώνει ε, πραγματικά τα στοιχεία που υπόθηκαν από τον σύντροφο τον Κώστα είναι γεγονός όπως επίσης ε, και στη συνέχεια βλέπουμε και διαπιστώνουμε όχι απλά ατυχήματα, αλλά πολύ σοβαρά ατυχήματα, τα οποία πραγματικά δημιουργούν προϋποθέσεις μεγάλων δυστυχημάτων με μεγάλες απώλειες ζωής. Θα έλεγε κανεί ότι αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε, δεδομένου ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ανάπτυξη του δρόμου, να είχε αποφευχθεί. Ωστόσο, όμω, εκείνε οι συνθήκε που θα μπορούσαν να διασφαλίσουν αυτό το αποτέλεσμα έρχονται σε αντίθεση με αυτό που ήδη και στι τοποθετήσει μα αναφέραμε. Ότι ό,τι είναι ασφάλεια δεν, δεν είναι σε προτεραιότητα. Αυτό είναι και ο λόγο που δεν γίνονται όλε αυτέ οι αναγκαίε επενδύσει, ούτω ώστε να υπάρξουν αυτά τα συστήματα ασφαλεία και έτσι διαρκώ παραπέμποντά τα και αναστέλλοντα στο, στο, στο μέλλον. Θέτουν σε κίνδυνο την ασφαλή κυκλοφορία των τρένων και των ανθρώπων που επιβάζονται πάνω σε αυτά.